κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Ναι, καλώς τον. Μην μου λέτε αλήθεια, ο Ρονάλντο τι τους έχει κάνει? Μήπως αυτός έκανε τα μνημόνια? Δεν εξηγείται δηλαδή αυτό. Αλλά αυτό που λέτε όλοι, αλαζονία. Αλαζονία τη βλέπω σε όλους τους Έλληνες. Αλαζονία βλέπω παντού. Που μόλις πάρουν μια θέση έχουν τόσο χαμηλό, τόσο χαμηλή αυτοεκτίμηση. Self-esteem, lower, the lowest self-esteem. Οι άνθρωποι, ώστε μόλις ακουστούν λίγο. Πάτε παράδειγμα την εκπομπή σας, κύριε Γιώργο. Και έχουν κακοποιήσει την εκπομπή αυτή όλη η κομπλεξική. Πόσο χαμηλό αυτό συνέστημα έχουν. Τώρα, όσον αφορά το πέναλτι, εκείνοι που λένε, ας σκεφτούν ότι η Εθνική Ελλάδος σε ποιο σημείο του αγώνος πήρε εκείνο το αμφισβητούμενο πέναλτι με την Côte d'Ivoire. Με τους Ιβουαριέν. Δεν είπαμε όμως τίποτα εκεί, ήταν ελληνικό. Προσέξτε, αυτή είναι η παγίδα. Ο αντιδραστικός δήθεν φιλελληνικός ως πατριωτισμός, εθνικισμός και σοβινισμός, ο οποίος ρωτά οποιονδήποτε επί ευκαιρία αυτή και να μου απαντήσει οποιοδήποτε ακούει τι ωφέλησε τη Γερμανία. Εγώ αφήνω τον άλλο κόσμο τον πόνο και τη δυστυχία που σκόρπισε η μεγαλύτερη δολοφονική μηχανή. Τι ωφέλησε τη Γερμανία αυτό? Deutschland die Merales. Έρχονται στο σταθμό μέσα, κύριε Γιώργο μου, και θα επανέλθω, διότι δεν γίνεται. Αυτοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα ότι χάσανε ένα πρωτάθλημα. Έχετε το Ολυμπιακό Σιμπεράλες. Και αυτό εξευτελίζει την εκπομπή. Θα μιλήσω συγκεκριμένα. Για χαρά, κύριε καθηγητά. Για χαρά, ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι, καλώς ήρθατε. Εγώ σε πήρα με αφορμή τον κύριο καθηγητή, ο οποίος χθες έξαλλη κατάσταση εξομοίωσε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού με τους ναζιστές. Είπε Deutschland über alles, Ολυμπιακός über alles. Σημειολογικά τους εξομοίωσε. Εγώ που ακούω την εκπομπή σου, όσοι ακροατές παίρνουν και μιλάνε για τον Ολυμπιακό, δεν έχουν θίξει ποτέ κανέναν, δεν έχουν μειώσει ποτέ κανέναν. Ο Θόδωρας, ο Πρίτανης, ποτέ δεν έχουν ασχοληθεί με άλλους. Μιλάνε ευγενικά για την ομάδα τους, έστω και με κάποια ένταση και πάθος, το οποίο επιτρέπεται. Δεν έχουν όμως δώσει δικαίωμα κανένα να τους πει ναζιστές. Το δεύτερο που θέλω να του πω, ότι εκατομμύρια Ολυμπιακοί είναι δημοκράτες. Και ότι ένας παίκτης του Ολυμπιακού εκτελέστηκε την κατοχή με τη φανέλα του Ολυμπιακού, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού. Εδώ λοιπόν έχουμε μια περίπτωση καθηγητή Ουμπεράλες, ο οποίος πράττει ακριβώς αυτά που κατηγορεί. Η ομαδοποίηση είναι ένα φασιστικό φαινόμενο. Παίρνεις έναν και ομαδοποιείς τους άλλους. Ο κ. Καθηγητής δεν σημαίνει ότι επειδή όλοι οι ακροατές πιστεύει ότι είναι ένας άριος και όλοι οι άλλοι καθηγητές και όλοι οι άλλοι ακροατές είναι χαμηλού επίπεδου, επειδή έχει ένα πτυχίο. Το πτυχίο δεν κάνει την κοινωνική μόρφωση ή το χαρακτήρα. Σου δίνει μια εκπαίδευση επαγγελματική και τίποτα άλλο. Το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή είπε μια βλακία και είναι ανιστόρητος, είπε το Deutschland über alles αν ωφέλησε τους Γερμανούς. Φυσικά τους ωφέλησε. Σήμερα κυριαρχούν στην Ευρώπη. Και ξέρει γιατί, Γιώργο? Γιατί ο Χίτλερ και ο Γκέμπελς δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλη τη δεκαετία του 30 είχαν μια ομάδα με οικονομολόγους και νομικούς, στην οποία συμμετείχε ο δικηγορικός σύλλογος των Ναζί που έκανε το περίγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το 1941 που την ολοκλήρωσαν, επιτέθηκε στη Ρωσία. Ο πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ο Χολστάιν, ο προσωπικός δικηγόρος του Χίτλερ. Έτσι, οι λόγοι του Γκέμπελς είναι, άμα τους πάρεις έναν, είναι η συνθήκη του Μάστριχ. Γι' αυτό ακριβώς και δολοφονήθηκε στην Νιρεμβέργη και δεν παρουσιάστηκε στις δίκες. Πες λοιπόν στον κύριο καθηγητή να ανοίξει ένα βιβλίο. Μισό λεπτό, να πω κάτι εγώ, θέλω να είμαι έτοιμος. Ο κύριος καθηγητής έχει κατ' επανάληψη τονίσει το φασισμό της Γερμανίας και τα εγκλήματα που έχει κάνει. Το έχει κατ' επανάληψη τονίσει αυτό. Θα σου πω κάτι. Ο Χίτλερ ήταν μια βιτρίνα πολυεθνικών. Όλες οι μεγάλες πολυεθνικές της Γερμανίας, ITT. General Motors, Standard Oil, Bank of America, Chase Manhattan, όλες οι μεγάλες πολυεθνικές της Αμερικής καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου είχαν σχέση με τους Ναζί. Κινέζες εταιρείες, Βραζιλία, Αργεντινή. Να φανταστείς ότι η General Motors που του κατασκεύασε τα αεροπλάνα, που θέριζαν τους ταλέπορους, τους Αμερικάνους που κάναν την απόβαση στην Νορμανδία, τους θέριζαν αμερικάνικα αεροπλάνα. Πήρε από το αμερικάνικο δημόσιο 33 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, γιατί στην πορεία τους οι Αγγλοαμερικάνοι τις καταστρέψαν το ναζιστικό εργοστάσιο στην Κολονία.
και πήρε αποζημίωση από το δημόσιο. Η ITT του έκανε όλες τις τηλεφωνικές συνδέσεις. Ο κεντρικός τραπεζίτης της Αγγλίας. Η ITT ήταν της Ανατολικής Γερμανίας, η οποία εκπροσωπούσε στην Ελλάδα ο Σοκράτης Κόκαλης. Όχι. Κοίτα, η ITT είναι αμερικάνικη ITT. Είναι αμερικάνικη και η ITT ήταν Ανατολική Γερμανία. Μιλάω τώρα πριν από 30 χρόνια. Μπορεί να είχε παράρτημα στην Ανατολική Γερμανία, αλλά είναι αμερικάνικη και έχει παρέμβει στα περισσότερα πραξικοπήματα στον πλανήτη. Όλες οι αμερικάνικες οι Standard Oil του δίνουν πετρέλαιο μέσα από την Ισπανία. Ο παππούς Μπους και ο πατέρας Κένεντι είχαν offshore εταιρείες και τροφοδούσαν τον Χίτλερ καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Μην ακούς τις βλακίες και τα παραμύθια Ευρώπη των λαών. Είναι καθαρά ναζιστικό δημιούργημα. Ναζιστικό δημιούργημα είναι. Δεν θέλω να χαλάσω την εκπομπή, Γιώργο, αλλά πες στον κύριο καθηγητή, όταν θίγει και προσβάλλει και μειώνει ανθρώπους, να είναι λίγο πιο προσεκτικός και ότι φέρει το τίτλο του καθηγητή δεν σημαίνει και κοινωνική μόρφωση. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Γιώργο. Πεπ, καλώς τον. Μην μου λέτε αλήθεια, ο Ρονάλντο τι τους έχει κάνει? Μήπως αυτός έκανε τα μνημόνια? Δεν εξηγείται δηλαδή αυτό. Αλλά αυτό που λέτε όλοι, αλαζονία. Αλαζονία τη βλέπω σε όλους τους Έλληνες. Αλαζονία βλέπω παντού. Που μόλις πάρουν μια θέση είναι, έχουν τόσο χαμηλό. Τόσο χαμηλή αυτοεκτίμηση. Self-esteem, lower. The lowest self-esteem. Οι άνθρωποι, ώστε μόλις ακουστούν λίγο, πάτε παράδειγμα την εκπομπή σας, κύριε Γιώργο, και έχουν κακοποιήσει την εκπομπή αυτή όλη η κομπλεξική. Πόσο χαμηλό αυτό συνέστημα έχουνε. Τώρα, όσον αφορά το πέναλτι, εκείνοι που λένε, ας σκεφτούν ότι η Εθνική Ελλάδος σε ποιο σημείο του αγωνένα. Για χαρά και καλύτερα. Για χαρά, ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Έλα ρε φίλε, καλησπέρα. Ναι, καλώς ήρθατε. Εγώ σε πήρα με αφορμή τον κύριο καθηγητή, ο οποίος χθες έξαλλη κατάσταση εξομοίωσε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού με τους ναζιστές. Είπε εντός ήταν ουμπεράλες, Ολυμπιακός ουμπεράλες. Σημειολογικά τους εξομοίωσε. Εγώ που ακούω την εκπομπή σου, όσοι οι ακροατές παίρνουν και μιλάνε για τον Ολυμπιακό, δεν έχουν θίξει ποτέ κανέναν, δεν έχουν μειώσει ποτέ κανέναν. Ο Θόδωρας, ο Πρίτανης, ποτέ δεν έχουν ασχοληθεί με άλλους. Μιλάνε ευγενικά για την ομάδα τους, έστω και με κάποια ένταση και πάθος, το οποίο επιτρέπεται. Δεν έχουν όμως δώσει δικαίωμα κανένα να τους πει ναζιστές. Το δεύτερο που θέλω να του πω, ότι εκατομμύρια Ολυμπιακοί είναι δημοκράτες. Και ότι ένας παίκτης του Ολυμπιακού εκτελέστηκε την κατοχή με τη φανέλα του Ολυμπιακού, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού. Εδώ λοιπόν έχουμε μια περίπτωση καθηγητή Ουμπεράλες, ο οποίος πράττει ακριβώς. Αυγκέμπελς είναι, άμα τους πάρεις έναν έναν, είναι η συνθήκη του Μάστριχ. Γι' αυτό ακριβώς και δολοφονήθηκε στην Ιρεμβέργη και δεν παρουσιάστηκε στις δίκες. Πες λοιπόν στον κύριο καθηγητή να ανοίξει κανένα βιβλίο. Μισό λεπτό, να πω κάτι κοντά, είμαι έτοιμος. Ο κύριος καθηγητής έχει κατ' επανάληψη τονίσει το φασισμό της Γερμανίας και τα εγκλήματα που έχει κάνει. Το έχει κατ' επανάληψη τονίσει αυτό. Θα σου πω κάτι. Ο Χίτλερ ήταν μια βιτρίνα πολυεθνικών. Όλες οι μεγάλες πολυεθνικές της Γερμανίας, ITT. General Motors, Standard Oil, Bank of America, Chase Manhattan, όλες οι μεγάλες πολυεθνικές της Αμερικής καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου είχαν σχέση με τους Ναζί. Κοινές εταιρείες, Βραζιλία, Αργεντινή. Να φανταστείς ότι η General Motors που του κατασκεύασε τα αεροπλάνα, που θέλησαν τους ταλέπορους, τους Αμερικάνους που κάναν την απόβαση στην Ορμανδία, τους θέλησαν αμερικάνικα αεροπλάνα. Πήρε από το αμερικάνικο δημόσιο 33 εκατοστά που κατηγορεί. Η ομαδοποίηση είναι ένα φασιστικό φαινόμενο. Παίρνεις έναν και ομαδοποιείς τους άλλους. Ο κ. Καθηγητής δεν σημαίνει ότι επειδή όλοι οι ακροατές πιστεύουν ότι είναι ασάριος και όλοι οι άλλοι καθηγητές και όλοι οι άλλοι ακροατές είναι χαμηλού επίπεδου, επειδή έχει ένα πτυχίο. Το πτυχίο δεν κάνει την κοινωνική μόρφωση ή το χαρακτήρα. Σου δίνει μια εκπαίδευση επαγγελματική και τίποτα άλλο. Το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή είπε μια βλακία και είναι ανιστόρητος, είπε το Deutschland Uber Alles αν ωφέλησε τους Γερμανούς. Φυσικά τους ωφέλησε. Σήμερα κυριαρχούν στην Ευρώπη. Και ξέρεις γιατί, Γιώργο? Γιατί ο Χίτλερ και ο Γκέμπελς δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
όλη τη δεκαετία του 30 είχαν μια ομάδα με οικονομολόγους και νομικούς στην οποία συμμετείχε ο δικηγορικός σύλλογος των Ναζί που έκανε το περίγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 1941 που την ολοκλήρωσαν επιτέθηκε στη Ρωσία. Ο πρώτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ο Χολστάιν, ο προσωπικός δικηγόρος του Χίτλερ. Έτσι, οι λόγοι του... Πήρε εκείνο το αμφισβητούμενο πέναλτι με την Côte d'Ivoire. Με τους Ιβουαριέν. Δεν είπαμε όμως τίποτα εκεί, ήταν ελληνικό. Προσέξτε, αυτή είναι η παγίδα. Ο αντιδραστικός δήθεν φιλελληνικός ως πατριωτισμός, εθνικισμός και σοβινισμός, ο οποίος ρωτά οποιονδήποτε επί ευκαιρία αυτή και να μου απαντήσει οποιοδήποτε ακούει. Τι ωφέλει σε τη Γερμανία. Εγώ αφήνω τον άλλο κόσμο τον πόνο και τη δυστυχία που σκόρπισε η μεγαλύτερη δολοφονική μηχανή. Τι ωφέλει σε τη Γερμανία αυτό. Deutschland die Merales. Έρχονται στο σταθμό μέσα, κύριε Γιώργο μου, και θα επανέλθω, διότι δεν γίνεται. Αυτοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα ότι χάσανε ένα πρωτάθλημα. Έχετε το Ολυμπιακό Σιμπεράλες. Και αυτό εξευτελίζει την εκπομπή. Θα μιλήσω συγκεκριμένα.